Μια χαρά νιώθεις? Βεβαίως. Τραγουδώντας αυτό το τραγούδι με αυτό το την αφήσει. Γιατί όχι. Θα έπρεπε να. Τι έχει να νιώθεις μια χαρά. Να είναι κάτι. Να έλεγες ένα ευτελές μπουζουκοτράγουδο να τσε εδώ έτσι. Σας είχαν λείψει αυτοί οι καυγάδες. Να λοιπόν που είναι και πάλι στις οθόνες μας. Το Dancing στην Κύπρο έκανε πρεμιέρα και μαζί με το σοου επέστρεψε και ο Νίκος Μουρατίδης στην θέση της Κριτικής Επιτροπής. Τώρα πια οι δουλειές κυνηγούνται με τον τουφέκι και μόλις σου κάτσει κάτι αμέσως λες ναι. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Δεν ήρθαμε να κρίνουμε τα ρούχα. Στα οποία σωστό, τα παιδιά... και τον ενδυματολόγο, ο οποίος έχει ντύσει υπέροχα όλα. Κυρία Ντρούτσα, δεν θα πηγαίνετε χωροφύλακας. Όχι, τα... σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι. Πρώτα απ' όλα να μου μιλάτε έτσι. Όχι, δεν μιλάω όπως θέλω. Όχι, δεν λοιπόν, μιλάω. Δεν θα πετάγεστε συνέχεια σαν χωροφύλακας. Οικονομικά η πρόταση η οποία σας έγινε ήταν καλή. Σας βρίσκω αδιάκριτη. Για να δεχτώ και να πάω, ναι. Τη στιγμή που εδώ γίνεται προσπάθεια να βγει στον αέρα τον Dancing και οι επώνυμοι μήνες το περίμενε, στην Κύπρο οι επώνυμοι δοκιμάζονται στο χορό αλλά και στο τραγούδι. Τραγούδια, στάδια, συγκροτήματα. Καρδιά μου, αγάπη μου, γλυκιά. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι τα show είναι ελάχιστα. Μια μάχη γίνεται έτσι να θα βγει, δεν θα βγει το Dancing. Η αγορά της Κύπρου είναι καλύτερη, εκτιμάται. Λοιπόν, να σας πω ότι το Dancing βγαίνει 4 Νοεμβρίου. Έτσι ξέρω που πηγές. Για το X Factor έχουμε να κάνουμε άλλο ένα. Δηλαδή το έχουν υπογράψει, απλώς ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι ωραίο. Μαρίνο. Κάτσε κάτω. Δεν Μαρίνο. Είναι ωραίο να προσβάλλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι με μεγάλη δυσκολία φτιάχνουν αυτά τα ρούχα. Εκτός από το Star και κάνα δύο άλλα κανάλια, μας έχουν φλωμώσει τα τουρκικά. Γι' αυτό και εγώ κάθε βράδυ πια βλέπω ταινία στο Star. Μας βγάζουν με φθηνό προγράμματα. Τα ακριβά σου τα τρώει μαρμάγκα. Στο σοου είδαμε και παλιούς γνώριμους. Συμμετέχει ο Δάκης. Σ' αγαπώ, χωρίς εσένα σκοτεινιάζει πλάση γύρω μου. Ο Δάκης είναι από αυτούς που έχει μετακομίσει και ζει στην Κύπρο τα δύο τελευταία χρόνια. Αλλά και ο Τάσος Θεοδόρου που από το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα και της Φέης Κορδά δοκιμάζεται στο χορό. Ενώ το backstage της εκπομπής το έχει αναλάβει ο Βαγγέλης Ευαγγέλου. Για μένα αυτό όλο το πράγμα είναι μια δουλειά. Μη σου πω και λίγο ταλαιπωρία τώρα. Ξέρεις να πηγαίνεις Κυριακή μεσημέρι και να ξυπνάς στις 5 για να πας στο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι πρέπει να περιοριστείτε μόνο στο να κρίνετε το τραγούδι, κύριε Μουρατίδη. Όχι, δεν θα περιοριστώ. Δηλαδή θα... Κάποια πράγματα όσα χρόνια και αν περάσουν δεν αλλάζουν ποτέ. Έτσι και ο Νίκος Μουρατίδης είναι σταθερή αξία στις επιτροπές. Την υψηλότερη ενέργεια στην Ευρώπη.